Hallelujah, praise the name of the Lord. And for my wife's birthday gift, I will let her do the translation. Δώρο για τα γενέθλια της γυναίκας μου είναι θα έχω την τιμή να κάνει τη μετάφραση. Αμήν. Hallelujah. Γιορτάζω την γυναίκα μου. Ο Κύριος μου τη χάρισε. Αμήν. Και ευλογώ τον Κύριο. Δεν το παίρνω ελαφρά. I take this seriously. God has given me this precious wife. Proverbs 19:14, Proverbs 18:22. That's a gift from the Lord. Hallelujah. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's pray. Father God, we thank you for the privilege to be in the house of God. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε στον οίκο σου, Κύριε. Lord, you told us that in the last days, especially as your coming is approaching, Lord Jesus. Κύριε, εσύ μας είπες, καθώς ο ερχομός σου πλησιάζει αυτές τις τελευταίες μέρες. So much the more we should gather together. Τόσο περισσότερο πρέπει να μαζευόμαστε όλοι in the house of God. Στον οίκο σου, Κύριε. So we are here to celebrate the resurrection of the Lord Jesus. Και είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. And at the same time also to celebrate the coming of the Lord Jesus. Και ταυτόχρονα να γιορτάσουμε τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Thank you, Lord, that you honor us with your presence. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας τιμάς με τη δική σου παρουσία. With your power and your revelation knowledge to understand your word. Δύναμη και αποκαλυπτική γνώση για να καταλάβουμε το λόγο σου. We give ourselves into the study of the word of God. Και δίνουμε τον εαυτό μας στη μελέτη του λόγου του Θεού. And we're rejoicing that today we will hear your voice. Και χαιρόμαστε γιατί σήμερα πρόκειται να ακούσουμε τη δική σου φωνή. And we bind ourselves with a commitment to obey and do your voice. Και δεσμευόμαστε να ακούσουμε και να πράξουμε αυτά που η δική σου φωνή θα μας πει. What you tell us to do. Αυτά που εσύ μας λες να κάνουμε. What you instruct us through your word. Αυτά που μέσα από το λόγο σου εσύ μας δίνεις οδηγίες να κάνουμε. In the name of the Lord Jesus, amen. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, amen. And as we remain standing, let us honor the Lord by reading. Ας τιμήσουμε τον λόγο του Θεού όρθιοι διαβάζοντας. Second Thessalonians, τη Β' Θεσσαλονικής, chapter 2, verse 1. Β' Θεσσαλονικής 2, από το 1 αρχίζουμε. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. Σας παρακαλούμε, δε αδερφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. Paul is writing to the church at Thessaloniki. Ο Παύλος γράφει στην εκκλησία. Or Thessalonica, as they, it is known in English version of it. Γράφει στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης ο Παύλος. And he's making sure that they've got the right teaching. Και βεβαιώνει ότι έχουν τη σωστή διδασκαλία. And they are not moved by anything irresponsible that is going on around them. Και δεν μετακινούνται από ανεύθυνες διδασκαλίες που υπάρχουν γύρω τους. But Paul is saying, listen to the pulpit that preaches to you, that is set from God to you. Αλλά ο Παύλος λέει να ακούτε από τον άμβονα που έχει τεθεί μπροστά σας. Because people were preoccupied by what was going on around them, saying that. Γιατί οι άνθρωποι ήταν προκατελημένοι με αυτά που άκουγαν γύρω να λέει, να λένε. That the Lord's coming was very near.
ότι ο ερχομός του Κυρίου ήταν πολύ πλησίον. And I admire the first church because they had the coming of the Lord very high. Θαυμάζω την πρώτη εκκλησία γιατί είχαν τον ερχομό του Κυρίου. Highly esteemed. Το θεωρούσαν πολύ πολύ. Υπολείψιμο. Ήταν το κάτι είχαν που σε μεγάλη υπόλοιψη. They were passionate about the coming of the Lord είχαν Jesus. Πάθος για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. But Paul in the same epistle and chapter. Αλλά στην ίδια επιστολή και στο ίδιο κεφάλαιο ο Παύλος λέει. He's saying those who do not work, they shouldn't eat either. Λέει αυτοί που δεν εργάζονται δεν πρέπει ούτε καν να τρώνε. Because people started, meaning so-called believers, started not working, quitting their jobs. Γιατί μερικοί πιστοί, σε εισαγωγικά, άφησαν τις δουλειές τους. And the only thing they did were wait, they were supposedly waiting for the Lord. Και υποτίθεται ότι περίμεναν τον Κύριο. But Paul is saying, αλλά ο Παύλος όμως λέει, if you don't work, εάν δεν εργάζεται κάποιος, you're irresponsible. Είναι ανεύθυνος. You don't want to work, you shouldn't eat either. Αν δεν θέλεις να εργάζεσαι, δεν θα πρέπει ούτε καν να τρως. But beyond that, if you don't provide for your own, for your family, και εάν δεν προμηθεύεις για την οικογένειά σου, you listen to this, you are worse than an unbeliever. Αυτός που δεν το κάνει είναι χειρότερος από άπιστο. So we are against superficiality. Άρα είμαστε ενάντια στην επιπολαιότητα. And this, you know, so much of it is going on around us in our days, exactly the same thing. Και περίπου τα ίδια πράγματα συμβαίνουν γύρω μας αυτές τις μέρες. By super spiritual weirdos that are going out there. Με τους υπερπνευματικούς παράξενους ανθρώπους που γυρνάνε από εκεί και από εδώ. They are all apostles and prophets, nothing less than that. Οι οποίοι είναι οι περισσότεροι προφήτες και απόστολοι και τίποτα λιγότερο από αυτό. Irresponsible people. Που είναι ανεύθυνοι άνθρωποι. They quit their jobs and everybody's a missionary, they say, έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και όλοι είναι ιεραπόστολοι, είναι προφήτες, είναι απόστολοι. The Lord judges this thing as irresponsibility. Αλλά ο Κύριος μας λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι ανευθυνότητα. Now, the most responsible picture we've got in the Word, και η πιο υπεύθυνη εικόνα που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, is the Book of Acts, I believe it's chapter 13. Είναι στις Πράξεις, κεφάλαιο 13, πιστεύω. Where they get together in the church, όπου μαζεύονται όλοι μαζί και η εκκλησία, sends out Paul and Barnabas, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, and Silas and other prophets were there. Και το Σίλα και άλλους προφήτες που ήταν εκεί. So we see that everything that is sent out is sent out not only by God. Και βλέπουμε ότι αυτοί που εξαποστέλλονται δεν εξαποστέλλονται μόνο από τον Θεό. Because if it is truly from God, γιατί αν πραγματικά είναι από τον Θεό, they were supposed to be sent through his church. Θα πρέπει να έχουν εξαποσταλεί μέσα από την εκκλησία τους. So everybody who is a so-called apostle and prophet, you should ask him, who is your pastor? Who έτσι, sent you? Οποιοςδήποτε λέει είναι απόστολος ή είναι προφήτης, θα πρέπει να το ρωτήσεις. Ποιος είναι ο ποιμένας σου. So to avoid all this superficiality that was going on then. Έτσι για να αποφευχθεί όλη αυτή η επιπολαιότητα που συνέβαινε τότε. And happens now as well. Και συμβαίνει και τώρα επίσης. So we are very clear, we are very serious about the things of God. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι ότι είμαστε σοβαροί με τα πράγματα του Θεού. And about the things of God and the coming of the Lord Jesus. Και για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Now this chapter is very easily misunderstood. Αυτό το κεφάλαιο πολύ εύκολα παρεξηγείται. Because it deals not only with one prophetic event, but two.
Γιατί έχει να κάνει όχι μόνο με ένα προφητικό γεγονός, αλλά με δύο. Specifically, it's one event that is a twofold, δύο σκέλη. Συγκεκριμένα είναι ένα γεγονός, αλλά είναι σε δύο σκέλη. It is the coming of the Lord. Είναι ο ερχομός του Κυρίου. And the coming of the Lord is divided into two areas, aspects. Αλλά ο ερχομός του Κυρίου διαιρείται σε δύο συγκεκριμένα it θέματα. Is the rapture of the church, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, and it is the second coming of the Lord. Και είναι και ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου. Now, this is a huge subject. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. We will continue in the second service right after. Και θα το συνεχίσουμε στη δεύτερη συνάθρηση αμέσως μετά. But it's a very, very important subject and very dear to our hearts. Αλλά είναι ένα πολύ, πολύ important. Σοβαρό θέμα. And very dear to our hearts. We love it. Και ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας αρέσει. So let's deal with it and see these two aspects of the coming of the Lord. Έτσι, ας δούμε αυτό το θέμα και να δούμε τις δύο πτυχές του. Now, Paul, and we are not analyzing this chapter, we've done it in the past. Έχουμε ήδη αναλύσει αυτό το κεφάλαιο στο παρελθόν, έτσι δεν θα το αναλύσουμε τώρα. And we're going directly to verse 3 now. Αλλά θα πάμε κατευθείαν στο εδάφιο 3 τώρα. Paul is setting the record straight. Ο Παύλος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. So he says, if you don't work, go back to work. Και λέει, αν δεν εργάζεσαι, πήγαινε να πιάσεις δουλειά. Be responsible and provide for your own, for your family. Να είσαι υπεύθυνος και να προμηθεύεις για την οικογένειά σου. Can you imagine, he said, somebody who quit his job and he's not providing for his own is worse than an unbeliever. Είδαμε ότι λέει αυτός που αφήνει τη δουλειά του και δεν προμηθεύει για την οικογένειά του είναι χειρότερος απίστου. An unbeliever will receive less judgment than the so-called believer who doesn't provide and he behaves superficially. Δηλαδή ένας άπιστος θα λάβει μικρότερη τιμωρία παρά κάποιον που λέει ότι είναι πιστός και δεν προμηθεύει για την οικογένειά του και τα παίρνει τα πράγματα επιπόλαια. Now, Paul is saying, this is the sequence of events. Ο Παύλος λέει, αυτή είναι η σειρά, η τακτική των γεγονότων. 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means. Β' Θεσσαλονικής 1:3, ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδέν ανθρώπο. For that day shall not come. Διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη. Except there be a revival in the church. Εκτός αν γίνει αναζωπήρωση στην εκκλησία. I froze. Όχι. Does the Bible say such a thing? Αυτό είναι που λέει η Βίβλος. Now we've talked about it the other time. Έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Listen to this. It's a trap of the devil and Christians are falling into it one after the other. Είναι παγίδα από το διάβολο και πολλοί χριστιανοί πέφτουν μέσα σε αυτή την παγίδα ο ένας μετά τον άλλο. One church after the other. Μία εκκλησία μετά την άλλη. God has not called us to produce revival. Ο Κύριος δεν μας έχει καλέσει να παράξουμε αναζωπήρωση. Revival doesn't need advertising. Και η αναζωπήρωση δεν χρειάζεται διαφήμιση. In the same way, fire does not need advertising. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο που και η φωτιά, η πυρκαγιά δεν χρειάζεται διαφήμιση. We are to yield to God's Spirit. Θα πρέπει να ενδώσουμε στο Πνεύμα το Άγιο. Live by faith and not by sight. Να ζούμε διαπίστεως και ουχή δια της όψεως. I don't need revival. Don't misunderstand me. I don't need revival. That's biblical. Μη με παρεξηγήσετε, αλλά δεν χρειάζομαι αναζωπήρωση και αυτό που σας λέω είναι βιβλικό. I don't need αναζωπήρωση. Revival. I am
in the fire of God already. Δεν μου χρειάζεται η αναζωπήρωση, το ξαναζωντάνεμα, δηλαδή, γιατί ήδη είμαι μέσα στη φωτιά του πνεύματος. I'm saying this for you. Το λέω αυτό και για σας. I'm saying this so you can say it. Το λέω για να το πείτε κι εσείς. We shouldn't be in a position of needing a revival. Δεν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρειαζόμαστε αναζωπήρωση. We should be in a place and a position to spread revival. Αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση που να σκορπούμε την αναζωπήρωση γύρω μας. If we all draw back and lean back and expect revival, who is going to lead us into that revival? Αν όλοι καθίσουμε στις θέσεις μας αναπαυτικά και απλά περιμένουμε την αναζωπήρωση, ποιος είναι αυτός που θα μας οδηγήσει μέσα στην αναζωπήρωση? It's impossible to study the word of God and not hear his voice. Αποκλείεται να μελετάς το λόγο του Θεού και να μην ακούσεις τη φωνή. It is impossible to hear the voice of God and not be in on fire for God. Αποκλείεται να ακούς τη φωνή του Θεού και να μην είσαι φωτιά για τον Κύριο. To be needing revival, revival, which means again back to life. Το να χρειάζεσαι αναζωπήρωση, δηλαδή πίσω στη ζωή. It means that you died spiritually. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πεθάνει πνευματικά. No, I refuse to say that. Όχι, δεν δέχομαι να το αποδεχτώ αυτό. And I refuse to accept that even at my lowest points in my spiritual life. Αρνούμαι να το δεχτώ αυτό ακόμα και στα κατώτερα σημεία της πνευματικής μου ζωής. You know how much time I need to realize that I am in revival, not revival. Ξέρεις πόσος χρόνος μου χρειάζεται για να συνειδητοποιήσω ότι είμαι ζωντανός και δεν χρειάζομαι αναζωπήρωση. I'm talking about you. I'm talking about you too. Μιλώ και για σένα επίσης. You know how much time I need? You need. Ξέρεις πόσο χρόνο χρειάζομαι και χρειάζεσαι? While I feel so low, feel. Τη στιγμή που αισθάνομαι τόσο κάτω. I just need to open up my mouth just for 2 seconds and the presence of God falls upon me, upon you, right away. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να ανοίξω το στόμα μου για 2 λεπτά και η παρουσία του Κυρίου πέφτει επάνω μου και πάνω σου. Hallelujah. Hallelujah. We don't need much time. We need to open up our hearts and the Lord is always there. Jehovah Shammah. Δεν μας χρειάζεται πολύς χρόνος, απλά χρειάζεται να ανοίξουμε το στόμα μας και η παρουσία του Κυρίου είναι εκεί. He's there. Jehovah Shammah. The Lord is there. Ο Κύριος είναι εδώ. Jehovah Shammah. Where exactly there? Πού ακριβώς εδώ? You feel low, he is high and lifted up. Νιώθεις κάτω, ο Κύριος είναι εκεί για να σε υψώσει. I always struggle and wade through to get to my first point. Συνήθως αγωνίζομαι να φτάσω στο πρώτο μου σημείο. But who cares? Let us put up the sails and let the Holy Ghost move upon us as He wants. Αλλά ποιος νοιάζεται γι' αυτό? Ας ανοίξουμε τα μπανιά και ας πνεύσουμε όπου ο Κύριος θέλει. Listen to these revelations. Ακούστε αυτές τις αποκαλύψεις. When I'm low, He is high. Όταν εγώ είμαι χαμηλά, ο Κύριος είναι ψηλά. When I'm low, I'm seated with Christ at the right hand of the Father. Ακόμα και όταν είμαι χαμηλά, την ίδια ώρα είμαι καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα. Even though I'm at the right hand of the Father, παρόλο που είμαι στα δεξιά του Πατέρα, I'm not alone. I'm co-seated with Christ Jesus in heavenly places at the right hand of the Father. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή δεν είμαι μόνος μου, αλλά είμαι συγκεκαθισμένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Revelation στα δεξιά is just του Πατέρα. From heaven. Αποκάλυψη έρχεται από τον ουρανό αυτή την ώρα. I'm not alone with the Father. I'm co-seated with Christ. Δεν είμαι μόνος μου με τον Πατέρα, αλλά είμαι συγκεκαθισμένος με τον Ιησού Χριστό. I'm not only with the Father and Christ. Και δεν είμαι μόνο με τον Πατέρα και τον Ιησού. I am full of the Holy Spirit and the Holy Spirit is in me. Father, Son and Holy Spirit. Αλλά είμαι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο.
Πνεύμα το Άγιο. Colossians 2:9. In him dwelleth the whole Godhead bodily. Εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας. Σωματικά. Σωματικά. And verse 10. And ye are filled. Και εσείς είσαστε γεμάτοι. With him who is the head of all principality and power. Με αυτόν που είναι η αρχή πάσης εξουσίας. So you feel low, but he is high. Έστω και αν αισθάνεσαι χαμηλά, ο Κύριος είναι ψηλά. From whence cometh my help? Psalms 121. Από πού έρχεται η βοήθεια μου? Ψαλμός 121. My help comes from the Father. Η βοήθεια μου έρχεται από τον Πατέρα. From God, my God. Από τον Θεό Πατέρα. Lift up your eyes. Ύψωσε τα μάτια σου, τους οφθαλμούς σου. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Δόξα στον Κύριο. Talking about high. Και μιλώντας για ψηλά. This is a parallel study with Wednesday's study. Αυτή είναι μια μελέτη που είναι παράλληλη με τη μελέτη της Τετάρτης. We will talk about heaven. Που θα μιλήσουμε για τον ουρανό. We will talk about hell because both are equally real. Για την κόλαση, γιατί και τα δύο είναι το ίδιο πραγματικά. Both are equally eternal. Και τα δύο είναι το ίδιο αιώνια. Both are absolutely important. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. But talking about high, the word for heaven. Η λέξη για τον ουρανό. Both in Hebrew and in Greek, ουρανός. Τόσο στα ελληνικά όσο και στα εβραϊκά. And shamayim in Hebrew, which is plural. Και στα εβραϊκά είναι στο πληθυντικό αριθμό. Do you remember the dwell in Hebrew that I told you that is I'm the ending I'm? That's one case. Θυμάστε που σας είχα πει για διπλία, για στο δύο πρόσωπα στον πληθυντικό, I'm. So we have the Shemaim, the heavens. Έχουμε τη λέξη για τον ουρανό. And we see that both in Greek and English means lifted high, περιψωμένος, high above, it means lofty, standing high and above. Τόσο στα ελληνικά όσο και στα εβραϊκά μας φανερώνει κάτι που είναι ψηλά, που στέκεται υπεράνω. Above all things. Πάνω από κάθε τι. And let's remember one of our Lord's redemptive and compound names. Και ας θυμηθούμε ένα από τα ονόματα του Κυρίου μας. Jehovah Elion, the Lord, the Most High God. Jehovah Elion, που είναι ο ύψιστος Θεός. Amen. So, whatever the situation is, έτσι όπως και να έχουν οι καταστάσεις, thank God for true revival in the church. Να ευχαριστούμε τον Κύριο για την πραγματική αναζωοπήρωση μέσα στην Εκκλησία. Thank God for a church that preaches the gospel of Jesus Christ as it is. Και να ευχαριστούμε τον Κύριο για την Εκκλησία που κηρύττει το Λόγο του Θεού ακριβώς όπως είναι. Thank God for a church that is on fire for God. Για Εκκλησία που είναι φωτιά για τον Κύριο. I love the Lord with all of my heart. Αγαπώ τον Κύριο με όλη μου την καρδιά. And if you love the Lord with all of your heart, it's impossible not to love you with his full desire and heart. It's impossible for God not to love you. Είναι αδύνατον ο Κύριος να μη σε αγαπά όταν εσύ τον αγαπάς με όλη σου την καρδιά. He will love you with all of his heart. Και θα σε αγαπά με όλη του την καρδιά. And if he loves you with all of his heart, how can you be without fire in your life? Και αν ο Κύριος σε αγαπά με όλη του την καρδιά, πώς μπορείς να είσαι χωρίς φωτιά μες στη ζωή σου? So do you believe in revival? Of course we believe in revival. Άρα πιστεύεις σε αναζωοπήρωση και βέβαια πιστεύω σε αναζωοπήρωση. We are into the business of spreading revival. Αλλά είμαστε στο σημείο που σκορπίζουμε την αναζωοπήρωση. Not needing revival. Όχι, είμαστε σε ανάγκη αναζωοπήρωση. We are alive in the fire of God. Είμαστε ζωντανοί μέσα στη φωτιά του Κυρίου. That's a better biblical, correct, more correct term. Και αυτός είναι ένας πιο σωστός βιβλικός ορισμός. But and sometimes, you know, I went through many times this teaching. Και έχουμε κάνει αυτή τη διδασκαλία πάρα πολλές φορές.
But the Bible says, "In the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh." Και ο λόγος του Θεού λέει ότι τις τελευταίες μέρες θέλω εκεί το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Well, yes, this has already been fulfilled at the day on the day of Pentecost. Ναι, αλλά αυτό ήδη έχει εκπληρωθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. It has been fulfilled. Έχει εκπληρωθεί. It is being fulfilled today. Και συνεχίζει να εκπληρώνεται σήμερα. So there is revival. Έτσι υπάρχει αναζωπήρωση. I believe in the revival. I believe the fire of life of fire in God. Πιστεύω σε αναζωπήρωση. Πιστεύω στη φωτιά του Θεού. But I believe that this will not take us by surprise. Because we are into it. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα μας εκπλήξει, δεν θα μας πιάσει προεκπλήξεως, γιατί ήδη είμαστε μέσα σε αυτό. I believe in the life of fire and the revival of the faithful remnant, the true church. Πιστεύω στην αναζωπήρωση, στη φωτιά μάλλον του πιστού υπολείπου. Amen. I do believe in the fire of God. Πιστεύω στη φωτιά του Θεού. I do believe in revival in the last days. Πιστεύω σε αναζωπήρωση τις τελευταίες μέρες. But it's not going to be the phenomenon that shows us or points to the coming of the Lord Jesus. Αλλά αυτό δεν θα είναι το φαινόμενο που θα μας δείχνει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. This is not the sign. Αυτό δεν είναι το σημείο. This is the sign right here, 2 Thessalonians 2:3. Αυτό είναι το σημείο στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:3. And having said, we believe in revival. Και εφόσον το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι πιστεύουμε σε αναζωπήρωση. We are in revival. Είμαστε σε αναζωπήρωση. We spread revival by the grace and power of God. Σκορπούμε αναζωπήρωση με τη χάρη του Κυρίου. But that's not the sign. Αλλά αυτό δεν είναι το σημείο. It has been fulfilled and being fulfilled since the day of Pentecost. Έχει εκπληρωθεί και συνεχίζει να εκπληρώνεται τις τελευταίες μέρες. Since the day of Pentecost. Από την ημέρα της Πεντηκοστής. Amen. But the sign that will truly show for a point to the rapture. Αλλά το σημείο που πραγματικά θα δείξει στην αρπαγή. Is right here, 2 Thessalonians 2:3. Είναι ακριβώς εδώ, Β' Θεσσαλονικής 2:3. Let no man deceive you by any means. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδέν ανθρώπο. For that day shall not come. Διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη. Except there come a falling away first. Εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. What is the biggest sign in the church? Ποιο είναι το μεγαλύτερο σημείο μέσα στην εκκλησία? That Christ is coming in the rapture. Ότι ο Ιησούς έρχεται για την αρπαγή της εκκλησίας. Not revival in the church. Όχι η αναζωπήρωση μέσα στην εκκλησία. But the great, listen to this, great falling away in the church. Αλλά η μεγάλη αποστασία μέσα στην εκκλησία. And the funny thing is that those around will take it as a true, as a revival instead of great apostasy. Και πολλοί θα το πάρουν σαν μεγάλη αναζωπήρωση αντί αποστασία. I've said this from the beginning. Το είπα αυτό από την αρχή. In verse 1 it says. Στο εδάφιο 1 λέει. That the coming of the Lord. Ότι η παρουσία του Κυρίου, ο ερχομός του Κυρίου. By the coming of the Lord and our gathering together unto him. Και η δική μας επισύναξη προς Αυτόν. Now listen to this. Our gathering to him, unto him. Η επισύναξη μας, το να πάμε δηλαδή εμείς κοντά του. Is not the same as the coming of the Lord, Δευτέρα Παρουσία, on the earth. Δεν είναι το ίδιο με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού στη γη. We know from Zechariah 14. Ξέρουμε από τον Ζαχαρία 14. That the Lord will set his foot on the Mount of Olives. Ότι ο Κύριος θα πατήσει το πόδι του επάνω στο όρος των Ελαιών. It will split the mountain. Και το όρος θα μοιραστεί στη μέση. And the great sea will be connected with the small sea, talking about the Sea of Galilee and Mediterranean Sea.
they will connect. Και η θάλασσα της Γαλιλαίας και η Μεσόγειος θα ενωθούν. So it's an event that will happen physically. Αυτό είναι ένα γεγονός που θα γίνει στο φυσικό κόσμο. But in the rapture of the church, αλλά στην αρπαγή της Εκκλησίας, we will be caught up to meet the Lord in the air. Εμείς θα αρπαχθούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. He will not be visible in the rapture. I don't know if they will be able to see us or see something. Δεν the rest θα of, είναι ορατός στον υπόλοιπο κόσμο. But the coming of the Lord, the Δευτέρα Παρουσία, will be visible to everyone. Αλλά η Δευτέρα Παρουσία θα είναι κάτι που θα είναι ορατό σε όλο τον κόσμο. Revelation 1, 7 and 8. Αποκάλυψη 1, 7 και 8. Every eye shall see. Κάθε οφθαλμός θα τον δει. And they shall mourn. Because they hadn't repented. Και θα πενθούν για... γιατί δεν είναι έτοιμοι. We will rejoice for the coming of the Lord. Εμείς θα χαρούμε για τον ερχομό του Κυρίου. But they will mourn and gnash their teeth because of the coming of the Lord. Αλλά οι άλλοι θα πενθούν και θα τρίζουν τα δόντια τους για τον ερχομό του Κυρίου. Praise the Lord. Now, regarding the last days, όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, something that is very important to remember. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε. You do two things to be updated spiritually and eschatologically. Για να είμαστε ενήμεροι. Ενήμεροι για τις τελευταίες μέρες και που είμαστε eschatologically. We have to watch in two directions. Θα πρέπει να κοιτάξουμε προς δύο κατευθύνσεις. Geopolitically. Israel, γεωπολιτικά να κοιτάξουμε στον Ισραήλ, and biblically or ecclesiastically we should look in the church, και βιβλικά εκκλησιαστικά να κοιτάξουμε μέσα στις εκκλησίες ανά το παγκόσμιο. This is the prophetic clock of God. Don't miss it. Αυτό είναι το προφητικό ρολόι του Θεού και μην το χάσετε. Now, we just saw that there will be a great fall. We just saw that the Bible talks about two events in 2 Thessalonians. Έχουμε δει στη Δευτέρα Θεσσαλονικής ότι η Βίβλος μιλά για δύο γεγονότα. Rapture and second coming. Την αρπαγή και τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. We see a great falling away. Και βλέπουμε τη μεγάλη αποστασία. Before the great tribulation. Πριν από τη μεγάλη θλίψη. Now, here in 2 Thessalonians 2:3. Εδώ στην Δευτέρα Θεσσαλονικής 2:3. That day will not. That day will not come. Αυτή η μέρα δεν πρόκειται να έρθει. Except there come a falling away first. Εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. So which is the greatest sign that shows not only the coming of Christ in the rapture. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σημείο που δείχνει όχι μόνο τον ερχομό του Ιησού στην αρπαγή, but the coming of the Antichrist as well. Αλλά επίσης και τον ερχομό του Αντίχριστου. Somebody may be confused. Κάποιος ίσως συγχύσει τα γεγονότα. By thinking, right away it says, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Σκεφτόμενος αυτό που λέει αμέσως μετά στο εδάφιο 3. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. This talks about the Antichrist. Αυτό μιλά για τον Αντίχριστο. He will be revealed to those in the great apostasy. Θα αποκαλυφθεί σε αυτούς που θα είναι στη μεγάλη αποστασία. So it talks about rapture and second coming. Άρα μιλά για την αρπαγή και τον δεύτερο ερχομό. And it follows exactly the same pattern with Matthew 24:25. Και ακολουθεί ακριβώς τον ίδιο τα ίδια βήματα με το κατά Ματθαίον 24. And then Mark and Luke, the synoptic gospels. Και στο Μάρκο και στο Λουκά. Στο Λουκά τα συνοπτικά Ευαγγέλια. It follows the same pattern, talking about between going back and forth to the rapture and the second coming. Rapture and the second coming. Πηγαίνοντας μπροστά πίσω. Στην, μεταξύ. Μεταξύ αρπαγής και
Δευτέρας παρουσίας. Now go directly to verse 7, 2 Thessalonians 2:7. Ας πάμε τώρα Β' Θεσσαλονικής 2:7. And it says right there, and it puts the things into order. Και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. And puts the last piece of the puzzle. Και βάζει το τελευταίο κομμάτι του puzzle. For the mystery of iniquity doth already work. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Only he who now letteth with let until he be taken out of the way. Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσου οκολίων τώρα. Jesus said, I am the truth, the life, and the way. Ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. The way will take us out of the way. Η οδός θα μας οδηγήσει στο δρόμο. And out of the way of Antichrist. Και έξω από τον δρόμο του Αντίχριστου. The way is the Lord Jesus. Η οδός είναι ο Κύριος Ιησούς. And the Lord Jesus will take us out of the way from the Antichrist. Και ο Κύριος Ιησούς θα μας οδηγήσει στην οδό μακριά από την οδό του Αντίχριστου. Because the church has to leave. Γιατί η εκκλησία θα πρέπει να φύγει. In order for the son of iniquity, the son of perdition to manifest. The man of iniquity, the son of perdition to manifest. Για να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απολίας. So we see things falling into place. Έτσι βλέπουμε τα πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά. If you want to know more, either watch it on the internet. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το θέμα, παρακολουθήστε μας στο διαδίκτυο. For the second service. Το δεύτερη συνάθρηση. And if you are willing, you can stay in the second service if you want to. Και αν θέλετε, μπορείτε να παραμείνετε αν υπάρχει χώρο στη δεύτερη συνάθρηση. Amen. Let us stand together. Ας σταθούμε μαζί. Father, we thank you for the study of your word. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη μελέτη του λόγου σου. It is so exciting, Lord. Είναι τόσο συναρπαστικό, Κύριε. To get into the things that lead us in the final moment when right before the rapture. Να μπαίνουμε σε αυτά τα γεγονότα που θα μας οδηγήσουν ακριβώς πριν από την αρπαγή της and Εκκλησίας. The bride and the church say, even so, come, Lord Jesus. Και η νύφη και το πνεύμα λέει, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού. Amen. Amen.